ώρα όλοι αν αγαπάμε αυτόν τον μαρτυρικό τόπο να υποστήλουμε τις κομματικές μας σημαίες και να εξυψώσουμε τη σημαία της πατρίδας μας, τη σημαία της Κύπρου. Πρόταση προς τα υπόλοιπα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου για σχηματισμό κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας με έναν κοινό υποψήφιο απίφθινε από το βήμα του πρώτου εκλογικού Πανκύπρου Συνεδρίου του Κόμματος ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης Συνεργασίας Δημοκρατικών Δυνάμεων, Μάριος Καρογιάν. Σε αντίθετη περίπτωση, δήλωσε η ηγεσία του κόμματος θα αρχίσει κύκλο επαφών μέσα στο Μάρτιο για την εξεύρεση του υποψηφίου που θα στηρίξει στις επικείμενες προεδρικές εκλογές. Το σίγουρο είναι ότι η Δημοκρατική Παράταξη Συνεργασία θα έχει και λόγο και ρόλο όσον αφορά στο όραμα που θα διαμορφωθεί, στη μετάβαση μας στη νέα εποχή, αλλά και στην επόμενη διακυβέρνηση. Την ίδια ώρα με τον τέος Υπουργό Ενέργειας Γιώργο Λακκοτρίπη και τον τέος Υφυπουργό παρά τον Πρόεδρο Βασίλη Πάλμα να βρίσκονται στην πρώτη σειρά του συνεδρίου και στον αποείχο των πληροφοριών για ενδεχόμενη στήριξη της ανεξάρτητης υποψηφιότητας του τέος Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Χριστοδουλίδη. Ο Μάριος Καρογιάν σημείωσε την ανάγκη για ανανέωση του πολιτικού συστήματος με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Της πρόταξης ενός νέου πολιτικού ήθους, ενός νέου ύφους, χωρίς αφορισμούς, χωρίς εμμονές, χωρίς ιδιοληψίες, με επιχειρήματα που έχουν τη δύναμη της λογικής, δεν χρησιμοποιούν ύβρις, δεν απευθύνονται στο θυμικό, εκφράζουν δημιουργικές δυνάμεις, απαντάνε στις προκλήσεις των καιρών με νέες ιδέες και νέα πρόσωπα. Μιλώντας ενώπιον των μέλων της Δημοκρατικής Παράταξης, ο Μάριος Καρογιάν έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για τις εξελίξεις στον Κυπριακό και εξέφρασε την στήριξή του σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης υπό δύο βασικές προϋποθέσεις. Τυχώς συζητήσεις και συμφωνία για ΜΟΕ δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να υποκαταστήσουν ή να προωθούνται σε βάρος της συζήτησης της ουσίας του Κυπριακού. Κανένα ΜΟΕ δεν πρόκειται να αποδώσει ουσιαστικά αν η εφαρμογή του είτε υποβαθμίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, είτε οδηγεί σε αναβάθμιση του ψευδοκράτους. Με τον Μάριο Καρογιάν, στο πλαίσιο της ομιλίας του, να καταθέτει μια σειρά από προτάσεις με στόχο την προώθηση και εφαρμογή αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, θέτοντας ως προτεραιότητα την καταπολέμηση της διαφθοράς. Κατά το συνέδριο, επιβεβαιώθηκε και η εκλογή της νέας ηγεσίας της Δημοκρατικής Παράταξης, με τον Μάριο Καρογιάν να παραμένει στο τιμόνι του κόμματος, ενώ στην θέση των τριών αντιπροέδρων εκλέγηκαν ο Γιάννος Λακκοτρίπης, ο Μαρίνος Κλεάνθους και Αντιγόνη Παπαδοπούλου. Σε διαμαρτυρία.